Face to face μαζί σας, σήμερα να καλωσορίσουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Αθανάσιο Κουκάκη. Να σας καλωσορίσουμε, κύριο Κουκάκη, στην εκπομπή Face to Face. Είστε ορθοπαιδικός χειρουργός και έχετε κάνει και εξειδίκευση στην αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας στη Νέα Βρετανία, στο Λονδίνο και Bath. Πολύ σημαντικά σήμερα μας φαίνεται τα φώτα σας εδώ στην εκπομπή Face to Face για το ισχύο. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παθήσεις που μπορεί να πάσχει ο ασθενής και να έχει πρόβλημα. Λοιπόν, τι είναι η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση πλέον στον δυτικό κόσμο. Έχει λάβει την μορφή επιδημίας, θα λέγαμε. Ένα ποσοστό περίπου 10% των ασθενών των ανθρώπων του πληθυσμού, του δυτικού πληθυσμού, μετά την ηλικία των 50 ετών, εμφανίζονται στο αρθρίτιδα του ισχύου, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών τελικά οδηγούνται στο χειρουργείο. Τα συμπτώματα ποια είναι? Δηλαδή, ένας ασθενής που θα έρθει στο ιατρείο σας θα παραπονεθεί για ποια συμπτώματα, κύριε Κουκάκη? Τα συμπτώματα, καταρχήν, τι είναι η οστεοαρθρίτιδα? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι η καταστροφή του φυσιολογικού χόνδρου, του προστατευτικού δηλαδή εκείνου ιστού, mm-hmm. που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα οστά της, του μυριαίου και της λεκάνης, για να μην τρίβεται, να μην τρίβονται τα οστά. Εάν αυτός ο αρθρικός χόνδρος κάποια στιγμή εκλείψει, τότε τα οστά τρίβονται, στο πω απλά, μεταξύ τους, έχουν νεύρα τα οστά και υπάρχει φοβερός πόνος για τον άρρωστο. Άρα το νούμερο ένα σύμπτωμα είναι ο πόνος. Σύμπτωμα, ναι, το οποίο αναφέρει ο ασθενής με πρόβλημα στο ισχύο, είναι ο πόνος. Δεύτερο σημαντικό σύμπτωμα είναι η δυσκαμψία. Ο ασθενής δεν μπορεί να σκύψει, δεν μπορεί να λυγεί στα ισχύα του, δεν μπορεί να βάλει τις κάλτσες του, δεν μπορεί να βάλει τα παπούτσια του, δυσκολεύεται σε πάρα πολύ απλές καθημερινές δραστηριότητες. Σε πιο προχωρημένα στάδια ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει. Επέρχεται δηλαδή και η χολότητα, κουτσένη, να το πούμε απλά, και στηρίζεται στο άλλο πόδι του, το πόδι το αρθρητικό, το ισχύο, το σκέλος το αρθρητικό αρχίζει και φθύρεται, κοντένει, mm-hmm. άρα έχουμε ανισοσκελία. Το σκέλος με την αρθρίτιδα του ισχύου είναι πιο κοντό σε σχέση με το αντίθετο σκέλος που είναι φυσιολογικό, και αυτό δημιουργεί διαταραχή στις ροπές και στην φόρτιση, με αποτέλεσμα να πονάει και η μέση του ασθενούς ή να πάσχουν και άλλες αρθρώσεις, το αντίστοιχο γόνατο ή το αντίστοιχο το ετερόπλευρο ισχύο. Άρα γίνεται μια περίπτωση, μια κατάσταση βασικά θα μπορούσαμε να πούμε, που όσο πιο γρήγορα κάνει χειρουργείο ένας ασθενής, τόσο λιγότερα και τραυματικά άλλα προβλήματα θα αποφύγει. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, εάν χρησιμοποιεί το ένα ισχύο περισσότερο, περπατάει, χρησιμοποιεί και στηρίζεται σε εκείνο, έτσι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στη μέση και να υπάρχει μια ανισότητα των σκελών. Θα λέγαμε ότι η αρθρίτιδα στο ισχύο, η άρθρωση του ισχύου είναι πολύ κεντρική άρθρωση, βρίσκεται στο μέσο του σώματος. Οπότε όταν πάσχει το ισχύο μας, πάσχουν σίγουρα τα γόνατα, τα πόδια μας, η μέση μας. Είναι πολύ βασική άρθρωση για τον ανθρώπινο οργανισμό και λαμβάνει 2 με 3 φορές το βάρος του σώματος κατά την βάδιση. Οπότε είναι ιδιαίτερα αναπηρική η αρθρίτιδα του ισχύου. Τώρα με το πότε θα χειρουργηθεί ο ασθενής, σαφώς ξεκινάμε πάντα με τη συντηρητική θεραπεία, η οποία βέβαια δεν αποδίδει πολύ. Δηλαδή θα λέγαμε ότι στο γόνατο, στο αρθρίτιδα του γόνατο, στη συντηρητική θεραπεία αποδίδει περισσότερο από ότι στο ισχύο. Το ισχύο και η ελάχιστη οστεοαρθρίτιδα μπορεί να είναι πολύ αναπηρική. Η συμβουλή μου προς τους ασθενείς είναι να χειρουργηθούν όποτε θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής τους έχει παραβλαθεί πολύ σημαντικά και δεν μπορούν να εκτελέσουν απλές δραστηριότητες, όπως είναι το να βγουν από το σπίτι, να περπατήσουν, να πάνε για ψώνια, να σκύψουν, να βάλουν τα παπούτσια τους. Δηλαδή, η οστεοαρθρίτιδα τους είναι μια πάρα πολύ αναπηρική επέμβαση, όπου η συντηρητική θεραπεία έχει πολύ, πολύ μικρό, μικρό ρόλο και θέση. Mm-hmm. Σίγουρα, η συντηρητική αγωγή παρατείνει τον πόνο προσωρινά, όπως είπατε κι εσείς, αλλά όπως λέμε, τα συμπτώματα αυτά που μας εξηγήσατε, σημαίνει ότι
Πρέπει να οδηγηθεί το συντομότερο βασικά, γιατί μπορεί να δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις και άλλα προβλήματα. Ναι, 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 τώρα, πότε μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να υποβληθεί ένας ασθενής που πάσχει από σε αθρίτιδα του ισχύου στο χειρουργείο, σε μια επέμβαση? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν μπορεί να εκτελέσει βασικές λειτουργίες στην καθημερινότητά του και έχει και κουτσένει και αρχίζει και εμφανίζει τη χολότητα που λέμε, είναι ένα καλό, είναι όριμο πλέον το ισχύο του για να χειρουργηθεί αυτός ο ασθενής. Σαφώς αυτό μπορεί να συμβεί σε, ανάλογα και με τον τύπο της οστεοαρθρίτιδας, αν είναι συμμετρική, ασύμμετρη, έχουμε διάφορες διαβαθμίσεις οστεοαρθρίτιδας, αλλά δυστυχώς η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια πολύ γρήγορα εξελισσόμενη, επιδεινούμενη κατάσταση. Η συντηρητική θεραπεία είναι με τη μορφή φυσιοθεραπείων, αλλά γενικώς δεν ανταποκρίνεται πολύ καλά, οπότε ο ασθενής οδηγείται στην αρθροπλαστική του ισχύου. Τώρα, πείτε μας, έχουμε ακούσει διάφορες τεχνικές, κύριε Κουκάκη. Θέλετε να μας εξηγήσετε κάποιες από αυτές τις τεχνικές και τι είναι η μη πνευματική μέθοδος που χρησιμοποιείτε και εσείς? Η αρθροπλαστική του, η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχύου γίνεται παραδοσιακά με την αρθροπλαστική του ισχύου. Ουσιαστικά αφαιρείται η κεφαλή του ισχύου και τοποθετείται μία πρόθεση, η οποία πρόθεση είναι από διάφορα υλικά, κυρίως είναι από ένα μεταλλικό κέλυφος το οποίο προσαρμόζεται στην κοτήλη, επενδυμένη με τιτάνιο υδροξιαπατήτη, και ένα δεύτερο τμήμα μεταλλικό από τιτάνιο το οποίο τοποθετείται μέσα στο μοιραίο οστούν. Το όλο σύστημα συμπληρώνεται με μια κεφαλή, η οποία κεφαλή είναι από μέταλλο ή μπορεί να είναι κεραμική κεφαλή, η οποία κουμπώνει σε ένα πολυεθυλένιο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο μεταλλικό κέλυφος της κοτήλης. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι το πολυεθυλένιο, είτε να είναι πλαστικό, ή μπορεί αυτή η επένδυση να είναι, να είναι κεραμική, όπως γίνεται τελευταία χρόνια. Άρα η μέθοδος της αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας του ισχύου είναι παραδοσιακά η αρθροπλαστική ισχύου. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και τσιμέντο. Αυτό είναι μια ειδική κόλλα τοποθέτησης της για να στερεωθεί η πρόθεση ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικά οστά, και είναι μια μέθοδος της αρθροπλαστικής του ισχύου που εφαρμόζεται από το 1950-55 περίπου. Δηλαδή είναι σχεδόν 50 χρόνια, μισό αιώνα στην ιατρική πρακτική. Σε ό,τι αφορά την ελάχιστη επεμβατικότητα τώρα. Να σας ρωτήσουμε αυτό, minimal invasive surgery, το οποίο είναι ελάχιστη επεμβατικότητα. Θέλετε να μας πείτε λεπτομέρειες αυτή την τεχνική που κάνετε εσείς? Ναι, η ελάχιστη επεμβατικότητα είναι η τοποθέτηση αυτής της ίδιας πρόθεσης που συζητάμε, αυτού τον τύπο της πρόθεσης που λέμε, η τοποθέτησή της από μικρό χειρουργικό τραύμα. Δηλαδή, σε σχέση με την παραδοσιακή τεχνική, η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται από μια μικρή τομή δέρματος, η οποία είναι 7 με 8 εκατοστά, χωρίς να παραβλάπτονται οι μύες που περιβάλλουν το ισχύο. Η άρθρωση του ισχύου βρίσκεται πάρα πολύ βαθιά, θα μένει μέσα σε διάφορες μυϊκές ομάδες. Εδώ βλέπουμε ότι η τοποθέτηση αυτής της πρόθεσης μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικές μικρές τομές, είτε μπροστά όπως βλέπετε, είτε στα πλάγια, είτε πίσω. Η συγκεκριμένη ασθενής έχει χειρουργηθεί με μικρή τομή στην οπίσθια επιφάνεια του μυρού. Μπορεί να γίνει όμως είτε μπροστά, είτε στο μέσο, είτε στα πλάγια χωρίς τη διατάραξη των μυών, και αντίστοιχα η επέμβαση παίρνει διαφορετικές ονομασίες. Αν μπορούμε να επιστρέψουμε λιγάκι στη φωτογραφία, θα δούμε ότι εάν η τομή γίνει στην πρόσθετη επιφάνεια ονομάζεται άμυς, anterior minimal invasive surgery. Εάν γίνει στα πλάγια ή του μικρή τομή, τότε μιλάμε για την άλμυς, anterolateral minimal invasive surgery. Και έχουμε και την οπίσθια ελάχιστη επεμβατικότητα, όπως χειρουργήθηκε αυτή η ασθενής. Άρα υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσπελάσεις, οι οποίες μπορεί να γίνουν για την αρθροπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα. Αυτό εξαρτάται από την χειρουργική εμπειρία του γιατρού, τις προτιμήσεις. Και οι τρεις πάντως έχουν ένα κοινό παρονομαστή: αποφεύγεται η δίνη των μαλακών μορίων, οι μύες δεν παραβλάπτονται, με αποτέλεσμα να τοποθετεί η πρόθεση μέσα και ο ασθενής να μπορεί να περπατήσει και να αναρρώσει
πολύ γρήγορα. Άρα, για να διευκρινίσουμε ο όρος και η ορολογία, γιατί ακούμε διάφορα ονόματα, όπως είπατε και εσείς, ακούμε την Άμις, την Άλμις, έχει σχέση με την προσπέλαση. Έχει και σχέση ακριβώς με την προσπέλαση. Είναι η επιλογή του γιατρού. Ακριβώς, είναι επιλογή. Αρκεί ο ορθοπαιδικός χειρουργός να κάνει τη συγκεκριμένη τεχνική. Ακριβώς. Εδώ, και σίγουρα όλοι ξέρουν και, και εσείς ξέρετε και την κλασική μέθοδο, και από εκεί αποφασίσετε και τι είναι καλύτερο για τον ασθενή. Κοιτάξτε, από αυτές τις τρεις τώρα που δείξαμε, στο κέντρο μας προσωπικά εκτελώ και τις τρεις προσπελάσεις. Σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Και την πρόστια και την πλάγια και την οπίστια έχουν όλες σχεδόν εφάμιλα καλά αποτελέσματα και σαφώς είναι, παίζει ρόλο η οσηματοδομή του ασθενού στην επιλογή της κάθε προσπέλασης. Σαφώς εκτελούμε και την κλασική μέθοδο, η οποία περιλαμβάνει την μεγάλη τομή του δέρματος, όπου αποκολούνται όλες οι μυϊκές ομάδες. Πλέον όμως τα τελευταία χρόνια την περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις, οι οποίες αναγκαστικά... Πότε είναι αυτές οι περιπτώσεις που θέλουμε να δούμε? Υπάρχει αναγκαστικά, σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωτικά, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν υλικά μέσα από παλιά χειρουργία. Που πρέπει να ανοίξουν για να πρέπει να ανοίξουμε, να κάνουμε εκτεταμένες τομές. Επίσης έχουμε περιπτώσεις δυσπλαστικών ισχύων, όπου η κεφαλή της, πολλές φορές η κεφαλή του μυραίου βρίσκεται πολύ μακριά από την αρχική της θέση, από την κοτήλη, οπότε αναγκαστικά πηγαίνουμε σε μεγάλο χειρουργικό τραύμα και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με πολύ... Αυτό είναι ένα ποσοστό, θα έλεγα, ένα 5% της δραστηριότητάς μας, της χειρουργικής. Άρα, όταν ο ασθενής έρχεται σε ένα έμπειρο ορθοπαιδικό χειρουργό, όπως εσείς, αυτή τη στιγμή θα συζητήσετε με τον ασθενή και θα του πείτε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προσπέλασης για το συγκεκριμένο ισχύο. Βεβαίως. Αυτό το συζητάμε με τον ασθενή. Του λέμε πάντα τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα. Σχεδόν, σας λέω, στο 95% των ασθενών προσφέρουμε την ελάχιστη επεμβατικότητα. Τώρα είναι ένα 5% των ασθενών που για διάφορους λόγους ανατομικούς ή σωματοδομής δεν μπορείς να εκτελέσεις την ελάχιστη επεμβατικότητα. Τώρα θα ρωτήσει κανείς τι υλικά χρησιμοποιείτε. Είπατε ότι τα συνδέετε, τα κολλάτε κάπως με μια κόλλα η οποία είναι το οστικό τσιμέντο, αλλά εξηγήστε λιγάκι στους τηλεθεατές ποια είναι τα υλικά που μπαίνουν μέσα στο ισχύο. Τα υλικά είναι κράματα μετάλλων, όπως είπαμε. Το μέρος, το τμήμα της πρόθεσης που τοποθετείται στην κοτήλη αλλά και στο μυραίο, την τελευταία χρόνια να είναι με επικάλυψη τιτανίου υδροξιαπατήτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει οστεοενσωμάτωση. Δηλαδή το υλικό που τοποθετούμε να ενσωματώνεται πλήρως με το οστούν. Αυτός είναι και βιολογικός τόπος ενσωμάτωσης. Υπάρχει βέβαια και το οστικό τσιμέντο, μια ειδική κόλλα. Αυτό το χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικά οστά. Η πρόθεση να στηρίζεται με τη βοήθεια του οστικού τσιμέντου. Τώρα τα ενδιάμεσα, τα ενθέματα, μπορεί να είναι κεραμική κεφαλή, όπως είπαμε, μπορεί να είναι μεταλλική κεφαλή, και το πρόθεμα εντός της κοτηλίας, του κοτηλίου τμήματος, να είναι είτε από πολυθυλένιο είτε από τιτάνιο, και συνεχώς αυτά τα υλικά βέβαια γίνονται όλο και καλύτερα. Θα λέγαμε ότι το gold standard είναι η κεραμική κεφαλή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε νέους ασθενείς με χρόνο ζωής που υπερβαίνει τα 20 χρόνια. Μάλιστα, σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα, ηλικιακά θα μπορούσαμε να πούμε ποια είναι η ηλικία μέσον όρο που έρχεται κάποιος να κάνει μια ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι η αρθρίτιδα του ισχύου δεν έχει ηλικία. Υπάρχουν, κατά βάση προσβάλλει ηλικίες μετά τα 50. Σας έλειπα, ένα 10% των ανθρώπων μετά την ηλικία των 50 μπορεί να πάσχουν από αρθρίτιδα του ισχύα. Βεβαίως, οι ηλικίες που χειρουργούμε είναι συνήθως κατά μέσο όρο περίπου τα 65 με 75 έτη. Έχει τύχει όμως να έχουμε χειρουργήσει και ηλικίες 25, 30, 40 χρονών, νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν υποστεί οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, είτε στα πλαίσια μιας δυσπλασίας, δηλαδή μιας γενετικής προδιάθεσης του παθήσεων του ισχύου, είτε στα πλαίσια μιας μετατραυματικής κατάστασης, να έχουν αναπτύξει οστεοαρθρίτιδα
του ισχύου, είτε στα πλαίσια μιας ρευματοπάθειας, είτε σε νέους ασθενείς. Είναι πολύ συχνό επίσης να βλέπεις και την άσυπτη νέκρωση, δηλαδή τη διαταραχή της αιμάτωσης της κεφαλής. Αυτό συμβαίνει σε νέα άτομα, συμβαίνει και μετά σε διάφορες παθήσεις, συμβαίνει επίσης πολλές φορές και μετά από έναν, καμιά φορά και μετά από έναν τοκετό. Οπότε ο ασθενής αναγκαστικά υποβάλλεται στην επέμβαση. Θα έλεγα δηλαδή ότι η αρθροπλαστική του ισχύου, κατακλείδη, γίνεται σε ηλικίες μεταξύ 65 και 75 ετών, στο πλήσιο των περιπτώσεων, αλλά και νέοι άνθρωποι πλέον χειρουργούνται με αυτή την μέθοδο. Τώρα, χρειάζεται μετάγγιση αίματος όταν κάποιος κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση? Η αρθροπλαστική του ισχύου, με την ελάχιστη επεμβατικότητα, πιθανό να χρειαστεί μία φιάλη αίμα σε ένα περίπου 10% των ασθενών. Στο 90% των ασθενών που χειρουργούμε δεν χρειάζεται καμία μετάγγιση αίματος. Βέβαια, η μετάγγιση του αίματος θα γίνεται και σε ασθενείς οι οποίοι πιθανόν να έχουν κάποια χαμηλό αιματοκρίτη λόγω ανεμίας ή στα πλαίσια μπορεί να κάνει μια μετάγγιση εάν ο ασθενής πάσχει από κάποια καρδιοπάθεια για να είσαι εσκαλυμμένο τον ασθενή σου με όγκο αίματος. Περίπου σας έλεγα σε ένα 90% δεν μεταγγίζουμε. Ένα 10% όμως αναγκαστικά θα πάρει μία ή δύο φιάλες αίμα. Είναι μέθοδος ελάχιστης επεμβατικότητας, είναι μέθοδος με ελάχιστη αιμορραγία, δεν είναι ανέμακτη όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν χύνεται στα γόνατα αίμα, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Σαφώς όμως η αιμορραγία με την ελάχιστη επεμβατικότητα είναι πολύ μικρή. Σίγουρα. Τώρα, ένας ασθενής ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αντενδείξεις υπάρχουν για να κάνει κάποιος τη συγκεκριμένη επέμβαση? Κοιτάξτε, για να γίνει αρθροπλαστική ισχύου, καταρχήν είναι μία επέμβαση. Είναι μία ψυχρή επέμβαση, οπότε και μπορείς, έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου να αναλύσεις προεγχειρητικά τον άρρωστο. Δεν είναι μία επίγουσα κατάσταση την οποία πρέπει να χειρουργηθεί άμεσο ο άρρωστος, αλλιώς χάνει τη ζωή του. Είναι ένα ψυχρό περιστατικό. Οπότε μπορεί και ο γιατρός να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα προεγχειρητικά προβλήματα του ασθενούς. Θεωρούμε ότι το καλύτερο είναι ο ασθενής να είναι ρυθμισμένος με τα προβλήματά του προεγχειρητικά. Εάν είναι ρυθμισμένος ο ασθενής, ακόμα και αν πάσχει από σοβαρές παθήσεις, π.χ. κόλπη κεφαλική, αρρυθμίες, να έχει υποστεί ένα έμφραγμα, τότε μπορεί με ασφάλεια να χειρουργηθεί με την ελάχιστη επεμβατικότητα, αρκεί αυτές οι παθήσεις βέβαια να είναι ρυθμισμένες. Πολύ συχνά έχουμε το θέμα, ας πούμε, της κολπικής μαρμαργίας. Πολλοί ασθενείς. Εκεί τι γίνεται? Ναι, ένα ποσοστό 10% των ασθενών μετά την ηλικία των 65 πάσχουν από κολπική μαρμαργία και είναι υπό την επίρρεια αντιπηκτικών παραγόντων. Και ρωτάνε συχνά αν θα πρέπει να χειρουργηθούν. Στην πρακτική μας τους χειρουργούμε όλους αυτούς τους ασθενείς με πολύ καλή προετοιμασία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα χειρητικά. Ο άρρωστος από τον οποίο, ο οποίος κινδυνεύει από επιπλοκές, είναι ο άρρωστος ο αρρύθμιστος, ο άρρωστος ο οποίος δεν ξέρουμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Και αναισθησία, ποιο τρόπο χρησιμοποιείτε? Η αναισθησία και πάλι είναι ένα καλό ερώτημα στην αρθροπλαστική του ισχύου. Αυτό το επίσης το ρωτάνε όλοι οι ασθενείς, πώς θα γίνει η αναισθησία. Ένας νέος ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί και με γενική αναισθησία, μπορεί να χειρουργηθεί και με περιοχική αναισθησία, η οποία περιοχική αναισθησία μπορεί να είναι είτε ραχεία είτε επισκληρίδιο. Και έχουμε και την λύση του μπλοκ του ισχύου, δηλαδή τοποθέτησης ειδικού διαγέρτη για την ανίχνευση των νεύρων της περιοχής του ισχύου, τα οποία μπλοκάρονται με ειδικά αναισθητικά φάρμακα, οπότε ναρκώνουν ουσιαστικά μόνο το σκέλος που θα χειρουργηθεί. Πιο διαδεδομένη βέβαια μέθοδος αναισθησίας είναι είτε η ραχεία είτε η επισκληρίδιος για το ισχύο, η οποία περιλαμβάνει και αναλγησία για περίπου 48 ώρες. Ένα επίσης πολύ μεγάλο αβαντάζ της επισκληρηδίου αναισθησίας είναι η αγκιοδιαστολή που ανοίγει τα αγκία, δηλαδή τα περιφερειακά, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο κίνδυνος θρομβώσεων ή πνευμονικών. Αυτό που φοβάται βασικά κάθε χειρουργός, διάφορα χειρουργία και όχι μόνο στην ορθοπαιδική χειρουργική. Κύριε Κουκάκη, πείτε μας λιγάκι για την τομή. Να μιλήσουμε λιγάκι μια ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Πώς διαφέρει σε άποψη τομής με μια κλασική μέθοδο? Με την κλασική αρθροπλαστική του ισχύου, η τομή η οποία δεν ενεργείται στην περιοχή του ισχύου είναι συνήθως γύρω στα 20 εκατοστά, μπορεί αρκετά και παραπάνω. Μεγάλη, λοιπόν. Ναι, αυτό εξαρτάται από την εμπειρία του κάθε χειρουργού. Ενώ με την αρθροπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα, η τομή περιορίζεται μια μισή φορά τη διάμετρο τη κεφαλή, τη κοτήλια πρόθεση που θα
τοποθετήσεις. Εάν τοποθετήσεις έναν δακτύλιο, μια κοτιλία πρόθεση, η οποία είναι νούμερο 50, 5 εκατοστών διαμέτρου, τότε το μίσος θα είναι γύρω στα περίπου 7,5-8 εκατοστά. Εκεί θα λέγαμε ότι είναι 8 με 10 εκατοστά με την ελάχιστη επεμβατικότητα για να τοποθετηθεί με ασφάλεια η πρόθεση σε σωστό προσανατολισμό. Βέβαια. Με την κλασική μέθοδο το μη του δέρματος είναι μεγαλύτερο, αλλά και το χειρουργικό τραύμα είναι μεγαλύτερο. Βέβαια. Και επίσης, με τη χειρουργική πορεία η επούλωση είναι πολύ αργή. Ναι, σκοπός δεν είναι να κάνεις μια μικρή τομή βέβαια και να τοποθετήσεις την πρόθεση σε κακή θέση. Σκοπός είναι να κάνεις μικρή τομή στο δέρμα, να γίνει μια ελάχιστη επέμβαση στα μαλακά μόρια και να τοποθετηθεί και η πρόθεση με στο σωστό προσανατολισμό για να ζήσει και πολλά χρόνια. Όλοι θέλουν να αποφύγουν το πόνο, κύριε Γκουκάκη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Αθανάσιο Κουκάκη. Εξειδίκευση, κύριε Κουκάκη, έχετε κάνει στη Μεγάλη Βρετανία στην ελάχιστη επεμβατικότητα. Αρθροπλαστική γόνατος και ισχύο. Τώρα μιλάμε για το ισχύο, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να σας ρωτήσουμε. Διάθεση να υπάρχει, έτσι δεν είναι, κύριε Κουκάκη? Έτσι είναι. Λοιπόν, η ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Minimal invasive surgery, όπως λέμε, και total knee replacement. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγα περισσότερα πράγματα για την τεχνική, να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές μας πώς ακριβώς γίνεται? Η αρθροπλαστική ισχύου ελάχιστη επεμβατικότητα, total hip replacement, minimal invasive surgery, όπως είναι και ο αγγλοσαξονική της ορολογία, είναι μια επέμβαση τοποθέτησης πρόθεσης που αποτελείται από κράμα μετάλλων, κυρίως τιτανίου, εντός της άρθρωσης του ισχύου, από μικρό χειρουργικό τραύμα, χωρίς δηλαδή μικρή τομή δέρματος και μικρή τομή στα μαλακά μόρια, χωρίς να επηρεάζουμε τους γλουτιαίους μύες. Ο χρόνος ανάρρωσης είναι γρήγορος, ο ασθενής περπατάει από την πρώτη ημέρα. Από την πρώτη ημέρα δηλαδή ενθαρρύνεται τον ασθενή να περπατήσει? Ενθαρρύνεται τον ασθενή να πατήσει, να περπατήσει, ναι. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια αρχικά ενός ποιή ή δύο βακτηριών, τις οποίες όμως ο ασθενής την τρίτη προς τέταρτη μεταχειρητική ημέρα εγκαταλείπει, όπως εγκαταλείπει και την κλινική την τέταρτη μεταχειρητική ημέρα και επιστρέφει στο σπίτι του, όπου μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Αυτοεξυπηρέτηση εννοούμε να πηγαίνει στην τουαλέτα, να κάνει το μπάνιο του, να μαγειρεύει, να εξυπηρετεί τον εαυτό του. Να μαγειρεύει, μπορεί να πρέπει να είναι όρθιος αρκετές ώρες. Θα είναι όρθιος, επιτρέπεται η ορθοστασία μέχρι και μισή ώρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και μετά τον ενθαρρύνει τον ασθενή για όλες τις δραστηριότητες, πλην όμως να εξυπηρετεί άλλους μέσα στο σπίτι. Να κοιτάξει δηλαδή τον εαυτό του απλά για 20 ημέρες. Μετά τις 20 ημέρες έρονται όλοι οι περιορισμοί και ο ασθενής έχει μια φυσιολογική δραστηριότητα. Πολλοί ασθενείς εγκαταλείπουν την κλινική τρίτη-τέταρτη μεταχειρητική ημέρα χωρίς να χρειάζονται κανενός είδους εξάρτηση ή βοήθεια. Αρχίζουν να τρέχουν, αισθάνονται αυτοπεποίθηση πλέον? Αρχίζουν, ναι, πολλοί επιστρέφουν και όλα στην εβδομάδα, ναι, επιστρέφουν στις δραστηριότητες τους αν είναι δουλειά γραφείου. Τώρα βέβαια για βαριές χειρονακτικές εργασίες ο ασθενής θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 40 μέρες με 3 μήνες. Να οδηγήσει μπορεί? Μπορεί να οδηγήσει στις 20 ημέρες ο ασθενής, ναι. Και μπορεί να βγει από το σπίτι του, να πάει στην αγορά του μετά τις 20 μέρες, ναι. Κύριε Κουκάκη, θέλουμε να μας πείτε λίγο τα πλεονεκτήματα της Minimal Invasive Surgery σε σχέση με την κλασική μέθοδο. Γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά. Η τομή και μόνο, όπως είπατε, η επούλωση είναι σημαντική, η μεταχειρητική πορεία είναι σημαντική. Θέλετε να τονίσουμε λίγο τις διαφορές? Οι διαφορές σε σχέση με την κλασική μέθοδο είναι ότι δεν παρεμβαίνεις στους μύες του ασθενούς. Σε σχέση με την κλασική μέθοδο, εάν δεν παρέμβεις στους μύες, τότε ο ασθενής θα περπατήσει πολύ γρηγορότερα, θα χάσει πολύ λιγότερο αίμα, θα πονέσει λιγότερο και θα βγει από την κλινική πολύ πιο γρήγορα. Δεν είναι μόνο όμως η μικρή τομή στο δέρμα, θα πρέπει να γίνει και αντίστοιχο σεβασμός στα μαλακά μόρια. Δηλαδή δεν αρκεί κάποιος να κάνει μια μικρή τομή στο δέρμα και μέσα να κάνει τεράστια ζημιά στους μύες. Άρα προϋποθέτει η επέμβαση αυτή μεγάλη εμπειρία και κατάρτιση αλλά και εξειδίκευση και εκπαίδευση από πλευράς του χειρουργού. Εάν αυτά γίνουν όπως πρέπει, τότε ο ασθενής έχει να κερδίσει πολλά σε σχέση με την κλασική μέθοδο. Με την κλασική τώρα θα ρωτήσει κανείς μέθοδο, όμως. Έχει και αυτή τα καλά της αποτελέσματα. Βέβαια, απλά έχει πιο αργό χρόνο αποκατάσταση. Τώρα θα ρωτήσει κανείς, επανέρχεται στη λειτουργικότητα και κινητικότητα ο ασθενής πληρώς, δηλαδή 100%, 100%.
Ο ασθενής μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών ξεχνάει ότι έχει χειρουργηθεί και με την αρθροπλαστική του ισχύου και επιστρέφει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων. Αυτό το οποίο γενικώς θα θέλαμε να αποφεύγουν οι ασθενείς μας είναι η συμμετοχή τους σε contact sport, δηλαδή σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Τα αντάγματα γενικά. Ο ασθενής γενικώς, ο χειρουργημένος με αρθροπλαστική ισχύου, μπορεί να κάνει το διάδρομό του, μπορεί να κάνει ασκήσεις στο γυμναστήριο. Δεν θέλουμε τα τραντάγματα, τα πηδήματα. Στις γυναίκες συνιστούμε να μην κάνουν aerobic. Μπορεί όμως ο άρρωστος να κάνει το ποδήλατο, μπορεί να κάνει τροχάδιν. Έχει δηλαδή φυσιολογική δραστηριότητα. Επίσης, ένα μεγάλο μειονέκτημα για την πρόθεση είναι ο ασθενής να σηκώνει μεγάλα βάρη. Δηλαδή, οι βαργοί χειρονάκτες τους συνιστούμε να αποφεύγουν τα μεγάλα βάρη, συνήθως πάνω από τα 15-20 κιλά, να μην τα σηκώνουν. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η επέμβαση είναι συχνή στη χώρα μας, κύριε Κουκάκη, τη βλέπουμε όλο ένα, ακούμε πολλά περιστατικά που η ορθοπαιδική χειρουργία έχουν εισχωρήσει στην MIS. Αρθροπλαστική ισχύου γίνεται στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια με επιτυχία, με την κλασική μέθοδο, και τελευταία 10 χρόνια γίνεται και η αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας επίσης στη χώρα μας, ξεκίνησε. Προσωπικά με την ομάδα μου την εφαρμόζουμε από το 2009 την ελάχιστη επεμβατικότητα με 3 διαφορετικές προσφελάσεις, είτε πλάγια, είτε πίστια, είτε πρόστια, και έχουμε πλέον χιλιάδες ασθενείς χειρουργημένους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τώρα, θα ρωτήσει κανείς, όταν έχει αθρίτιδα στο ένα ισχύο, μπορεί να εκδηλώσει αθρίτιδα και το άλλο? Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορεί ο ασθενής είτε από την αρχή να πάσχει από στο αρθρίτιδα και στα δύο ισχύα, να εκδηλώσει πρώτα αρθρίτιδα στο ένα και μετά από λίγο καιρό αρθρίτιδα στο... Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο? Στο άλλο ισχύο. Η προδιάθεση δηλαδή για αθρίτιδα. Στην οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, του γόνατος, αλλά γενικότερα στην οστεοαρθρίτιδα υπάρχει ισχυρή κληρονομική προδιάθεση. Δεν είναι όμως το μοναδικό αίτιο. Η αρθρίτιδα γενικώς στο σώμα μας είναι πολυπαραγοντική πάθηση, που σημαίνει ότι η αιτιολογία της ποικίλει. Μπορεί να είναι τα αίτια γενετικά, μπορεί να είναι διατροφικά, μπορεί να είναι κληρονομικά. Μεσογειακά είναι δηλαδή. Εμείς που μένουμε σε ένα μεσογειακό κλίμα σε σχέση γενικώς με την υγρασία. Γενικώς είναι μια πάθηση του δυτικού κόσμου. Αυτό συμβαίνει με την έννοια ότι ο άνθρωπος του δυτικού κόσμου είναι πιο μαλθακός, δεν ασκείται τόσο, οι μύες είναι πιο αδύναμοι, οπότε και η οστεοαρθρίτιδα είναι πιο συμπτωματική. Και φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο και η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Μάλιστα. Τώρα, ποιος είναι ο συνηθισμένος χρόνος αποκατάστασης? Είπατε, μία μέρα μπορεί να πάει ο ασθενής στο σπίτι του, μετά από περίπου 3 μέρες μπορεί να αρχίσει να περπατάει πολύ περισσότερο, στις 20 μέρες μπορεί και να οδηγήσει και να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Τώρα, έχουμε και ένα βιντεάκι να δείξουμε μία ασθενή και πείτε μας περισσότερα πράγματα για τη συγκεκριμένη. Ο ασθενής, όπως σας είπα, από την πρώτη μέρα ενθαρρύνεται να περπατήσει. Εδώ βλέπουμε μια κυρία 70 ετών, η οποία χειρουργήθηκε πριν από 3 ημέρες, και εδώ είναι με τα ρούχα της με την ημέρα του εξιτηρίου. Παραμονή στην κλινική ήταν 3 ημέρες και περπατάει χωρίς βοήθεια, έτοιμη να φύγει για το σπίτι της. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται έτσι, αρκεί ο ασθενής να καταλαβαίνει αυτά τα οποία του λένε, και από εκεί και μετά θέληση να υπάρχει, σωστή χειρουργική τεχνική και καλό μυϊκό σύστημα. Και ασθενής μπορεί να... Πόσο χρονών ήταν η συγκεκριμένη ασθενή? Εδώ η κυρία είναι 70 ετών, 70. Μια πολύ καλή κυρία, ναι, καλό μυϊκό σύστημα, περπάτησε άμεσα, ακολούθησε τις οδηγίες μας και την τρίτη μεταχειρητική μέρα λαμβάνει εξιτήριο. Τώρα, τα κιλά παίζει ρόλο. Αν είναι κάποιος παχύσαρκος και έρχεται στο ιατρείο σας, τι θα του προτείνετε? Πρώτα χάστε κιλά και μετά να έρθετε σε μένα πλέον... να σας βοηθήσω εγώ κάνοντας μια ολική ανθρωπλαστική, είτε ισχύου είτε γόνατος? Τι έχει προτεραιότητα σε μια τέτοια ερώτηση? Αυτό με τα κιλά είναι μια πάρα πολύ συχνή ερώτηση των ασθενών. Είναι πάρα πολύ καλά που το αναφέρετε, διότι μεγάλος πληθυσμός, κυρίως γυναικών βέβαια, εμφανίζονται παχυσαρκία μετά την ηλικία των 60-65 ετών. Παίζει ρόλο και λίγο μεσογειακός τύπος γυναίκας. Με κατανομή κυρίως στην περιοχή της κοιλιάς. Εν πάση περιπτώσει, πλέον η παχυσαρκία δεν είναι αντένδειξη για να χειρουργηθεί κάποιος είτε με οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είτε με οστεοαρθρίτιδα
του γόνατος. Δηλαδή, δηλαδή αυτός ο μύθος του να χάσεις 15-20 κιλά και να πας να χειρουργηθείς δεν υφίσταται πλέον. Γιατί είναι δύσκολο. Πλέον. Όταν όλος δεν μπορεί να κουνηθεί, πώς θα χάσεις. Σαφώς δεν μας αρέσει να χειρουργούμε παχύσαρκους ασθενείς, διότι μπορεί να είναι και πιο δύσκολη τεχνικά η επέμβαση και μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές. Ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι ο σωγόνος παχυσαρκία. Υπάρχει ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να είναι παχύσαρκος, αλλά αν δεν εμφανίζει προβλήματα υγείας, δεν έχει πρόβλημα με την καρδιά του, αναπνευστικά προβλήματα κλπ. Τότε αυτός ο ασθενής μπορεί με πολύ μεγάλη ασφάλεια να χειρουργηθεί και δεν μας απασχολεί καθόλου. Ο ασθενής που μας απασχολεί είναι ο ασθενής ο παχύσαρκος με νοσογόνο παχυσαρκία. Αυτός που έχει συμπορωματικά προβλήματα, έχει προβλήματα καρδιακά, με εμφράγματα, με αριθμίες, με αναπνευστικές παθήσεις, άπνιες, δηλαδή νοσογόνος παχυσαρκία. Εκεί συνιστούμε στον ασθενή προεγχειρητικά ίσως να χάσει κιλά, αν και με ένα κανονικό προεγχειρητικό έλεγχο μπορεί ο ασθενής αυτός να χειρουργηθεί. Παρ' όλα αυτά, όλους τους επίσης παχυσαρκούς ασθενείς τους ενθαρρύνουμε, τους συνιστούμε μάλλον μετά το χειρουργείο, οπότε γίνονται και πιο κινητικοί πλέον και μπορούν να περπατήσουν, να χάσουν ένα 10-15% του βάρους τους σε διάστημα όμως 2-3 ετών με ειδική διατροφή. Γιατί και το να χάσει κάποιους κιλά γρήγορα άμεσα είναι σχεδόν μαθηματικά βέβαιο ότι τα κιλά αυτά θα επανέλθουν. Μάλιστα, τώρα η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη, δηλαδή προτείνεται σε κάποιον να πάει σε ένα κέντρο αποθεραπείας μετά από μια τέτοια επέμβαση, κύριε Κουκάκη? Με την επέμβαση αυτή έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζουμε τους μύες καθόλου. Οπότε οι ασθενείς μας δεν χρειάζονται και φυσιοθεραπείες. Ένα 90% των ασθενών δεν χρειάζονται φυσιοθεραπεία. Ένα 10% των ασθενών, είτε επειδή θέλουν μια ενθάρρυνση, είτε μια ενδυνάμωση, επειδή ο αρθρίτης δεν ήταν για πάρα πολλά χρόνια, αυτούς τους ενθαρρύνουν να κάνουν και φυσιοθεραπεία και να πάνε σε κάποιο κέντρο αποκατάσταση. Φυσιοθεραπεία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Μπορεί να κάνουν. Δηλαδή, πάντως σας λέω ότι σε ένα ποσοστό 90% δεν χρειάζεται τίποτα. Μπορεί ένας ασθενής που έχει μάθει να κουτσένει 10-15 χρόνια με την αρθρίτιδα, αυτός να χρειαστεί μετά το χειρουργείο εκμάθηση βάδισης. Εκεί είναι σημαντικός ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή και φυσικά αυτό το συστήνουμε. Τώρα, είναι ένα μικρό ποσοστό όμως. Πώς ρυθμίζεται την ανισότητα των πραγμάτων? Δηλαδή, όταν, όπως είπατε στην αρχή, όταν κάποιος έχει το σύμπτωμα και δεν κάνει κάτι γι' αυτό και τα αφήσει και υπάρχει πλέον στα σκέλη του μια ανισότητα και πάει μετά να κάνει και ανθρωπλαστική στο δεύτερο ισχύο. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, τώρα μιλάμε για την ισοσκελία. Ένας ασθενής που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα ισχύου, κατά βάση έχει ένα ισχύο, ένα σκέλος το οποίο είναι κοντύτερο. Αυτό με διαχειριτικές μετρήσεις, το μέγεθος του αποκαθίσταται με την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής. Και δεν θα κάνετε ένα πιο κοντό δηλαδή ισχύο εκεί για να πρόβλημα. Ισοβαθμίσετε τα πράγματα. Συνήθως το πάσχον μέλος είναι πιο κοντό από το φυσιολογικό. Οπότε επιμικρύνουμε ουσιαστικά το πάσχον μέλος, το φέρνουν δηλαδή στο ύψος του πραγματικού. Αυτό έτσι γίνεται με την τοποθέτηση της πρόθεσης, το σωστό μήκος με διαχειριτικές μετρήσεις. Πάντως είναι τεράστια η ιατρική, ειδικά στην ορθοπαιδική ιατρική, ότι μπορούμε να κάνουμε τόσο πολλά θαύματα. Τώρα μέχρι και τα οστά να μπορούμε να ισοβαθμίσουμε, να ισοσκελίσουμε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, κύριε Κουκάκη? Ναι, αυτές είναι παθήσεις πλέον οι οποίες θεραπεύονται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεχώς οι μέθοδοι, οι τεχνικές εμφύτευσης, τα εμφυτεύματα όλα εξελίσσονται και πλέον ενθαρρύνουμε τους ασθενείς με αυτή την πάθηση να χειρουργούνται. Βέβαια δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι ενώ το 1995 εκτελούνταν 4 με 5.000 αίτιες επεμβάσεις στη χώρα μας το χρόνο και τώρα έχουμε φτάσει στο έναν αριθμό περίπου τετραπλάσιο, γύρω στις 20.000 δηλαδή τέτοιες επεμβάσεις το χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μέσος όρος ζωής του Έλληνα ασθενούς όπως της δυτικής κοινωνίας αυξάνεται, αλλά οφείλεται και μεγάλο μέρος στο γεγονός ότι οι ασθενείς πλέον πάσχουν για λύσεις στο πρόβλημά τους. Δηλαδή, παλιά γιατί πάσχουμε και εμείς να ενημερώνουμε, κύριε Κουκάκη, εδώ στην εκπομπή face to face. Ότι υπάρχουν λύσεις πάνω σε αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παλιότερα, ένας ασθενής που ήταν 65 χρονών θεωρούσε τον εαυτό του ξεγραμμένο, σταματούσε να έχει ποιότητα ζωής, σταματούσε να έχει δραστηριότητες. Τώρα, 65χρονος όμως θέλει να ζήσει, θέλει να πάει τις εκδρομές του, θέλει να βγει. Αυτά. Ήταν κοινοτροπία τέτοια. Ότι έχει εγγόνια, έχει παιδιά, θέλει να συμμετάσχει, να έχει κοινωνική δραστηριότητα και για τον λόγο αυτό ψάχνει και την αντίστοιχη λύση. Και το μεγάλο αβαντάζ της αρθροπλαστικής ισχύου, της ελάχιστης επεμβατικότητας, είναι ότι δεν απαιτεί και μεγάλο χρόνο νοσηλείας, οπότε και ένα, ας έλεγα, κόλλημα των ηλικιωμένων ασθενών, που είναι να μην ταλαιπωρήσουν τους συγγενείς τους, με αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται. Συγγενείς δηλαδή ενός χειρουργημένου ασθενού δεν θα ταλαιπωρηθούν πολύ, είναι διάστημα 3-4 ημερών μόνο. Τώρα, να πούμε, όταν κάποιος έχει χειρουργηθεί στο ένα ισχύο,
και δημιουργηθεί πρόβλημα και στο άλλο. Μπορεί να το χειρουργήσει ή μπορεί και ταυτόχρονα να χειρουργηθούν δύο ισχύα μαζί. Κάνουμε πλέον στο κέντρο μας, κάνουμε και επεμβάσεις τα δύο ισχύα μαζί στον ίδιο χειρουργικό χρόνο. Βέβαια απαιτείται σαφώς επιλογή του ασθενούς. Είναι ένα διπλό χειρουργείο. Υποβάλλει στον ασθενή σε ένα διπλό χειρουργικό στρες. Άρα ο ασθενής θα πρέπει να είναι κατά βάση μιας νεαρής ηλικίας, δηλαδή θα έλεγα 65, μέχρι 65-70 ετών. Θα πρέπει να έχει λευκό καλό ιστορικό, mm-hmm. να μην πάσχει από βαριές, μείζωνες, παθολογικές, καρδιολογικές, αναπνευστικές παθήσεις και με μεγάλη ασφάλεια μπορεί να τον υποβάλει σε μια αρθροπλαστική αφωτερόπλευρη που λέμε mm-hmm. και ο ασθενής να πάει καλά. Αν έχετε, το προτείνετε ότι είναι καλύτερο να χειρουργηθεί το ένα ισχύο και ίσως μετά από ένα χρονικό διάστημα να επουλωθεί και να αυτό λέγεται staged αρθρόπλαστη και αυτό είναι μία επίσης λύση, να χειρουργηθεί πρώτα το ένα ισχύο και σε 3 με 6 μήνες το επόμενο ισχύο. Συνήθως είναι ανυπόμονοι. Έρχονται σε εσάς κύριε Κουκάκη και θέλουν και τα δύο να τελειώνουν. Το κακό με τον Έλληνα ασθενή είναι ότι μπορεί να αφήσει μια αρθρίτιδα να λιμνάζει για 15-20 χρόνια και όταν αποφασίζει να χειρουργηθεί να θέλει να χειρουργηθεί αύριο. Αυτό είναι η ανυπομονησία του Έλληνα ασθενούς και η παρορμητικότητα του Έλληνα. Πώς το χειρίζεστε αυτό? Καλό είναι σαφώς αυτούς τους ασθενείς τους χειρουργούμε κάνοντας σωστό προεγχειρητικό έλεγχο. Mm. Καλό είναι βέβαια ο ασθενής να μην περιμένει να φτάσει στο τελευταίο στάδιο της οστεοαρθρίτιδας, διότι μιλάμε πλέον τότε για μεγάλα οστικά ελλείμματα και το χειρουργείο γίνεται πιο τεχνικά πιο δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να ζυγίζουμε λίγο την ηλικία με την φθορά του ισχύου του και σε μια λογική ηλικία και ο ασθενής να χειρουργείται για να έχει και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντως οι ασθενείς γενικώς πηγαίνουν καλά με την αρθροπλαστική ισχύου ελάχιστης επεμβατικότητας, γενικότερα με τις αρθροπλαστικές ισχύου και οι περισσότεροι έχουν το φόβο ότι δεν θα ξαναπερπατήσουν. Αυτό δεν ισχύει. Έχουν πάρει απόφαση μάλλον ότι δεν θα ξαναπερπατήσουν, αλλά μετά καταλαβαίνουν στην πορεία ότι ενημερώνονται ότι υπάρχουν εύκολα πράγματα. Έχει σημασία αρκεί να πάρουν την απόφαση. Και όταν πάρουν την απόφαση θα δουν. Αυτό. Ο Έλληνας ασθενής το θέμα είναι ότι ίσως δεν έχει την κατάλληλη ενημέρωση. Η οικογένεια παίζει ρόλο. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, εγγόνια που επηρεάζουν και λένε μαμά, μπαμπά, γιαγιά. Η οικογένεια στην Ελλάδα παίζει καταλυτικό ρόλο. Από τη μια πλευρά η οικογένεια είναι πολύ σημαντική, διότι ο ασθενής έχει. Το support που λέμε, έχει αυτή την ενθάρρυνση από την οικογένεια, έχει κάποιον να το φροντίσει, ναι. Αλλά πολλές φορές αυτό η οικογένεια δρά και αρνητικά, με την έννοια ότι ένα ηλικιωμένο άτομο πάσχει από οστεοαρθρίτιδα βαριά, δεν μπορεί να περπατήσει και τον φροντίζουν συνέχεια οι συγγενείς του, τότε δεν πάει και να χειρουργηθεί γιατί δεν θέλει την αυτονομία του, γιατί σου λέει με φροντίζουν και έχω και παρέα, αντίθετα όμως στην Αγγλία που έτυχε και ήμουν και σε άλλα κράτη όπου οι ηλικιωμένοι ασθενείς μένουν μόνοι τους και εξαρτώνται αποκλειστικά από τον εαυτό τους, εκεί ψάχνουν τη λύση πολύ γρηγορότερα. Άρα η οικογένεια είναι από τη μια ένας παράγοντας σαφώς σοβαρός, καλός για την Ελλάδα, διότι η οικογένεια υποστηρίζει, αλλά από την άλλη αυτό δράκει σαν μπούμεραγκ πολλές φορές, του να μην κάποιος πάει να κάνει αυτά που πρέπει. Μάλιστα, να θυμόμαστε το μεγάλο ένιγμα της Αιγύπτου, τι είναι αυτό που το πρωί περπατάει με τα 4, το μεσημέρι με τα 2 και το βράδυ με τα 3. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πλέον ούτε αυτό το ένιγμα, είναι ο άνθρωπος φυσικά είναι η απάντηση σε αυτούς που πιθανόν να μην το γνωρίζουν, αλλά εδώ μπορείς να περπατάς και το πρωί, το πρωί φυσικά τα 4 είναι το παιδί, αλλά μπορείς και το βράδυ να περπατάς με τα 2 πόδια. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την life expectancy, πόσο κρατάει μια ολική αρθροπλαστική του ισχύου, πόσα χρόνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ασφαλές safe, να πούμε ότι τόσο, ένα μέσον όρο τόσο. Κατά βάση, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητα, μία αρθροπλαστική ισχύου θα πρέπει να ζήσει τουλάχιστον 15 χρόνια. Βεβαίως έχουμε δει και αρθροπλαστικές ισχύου να ζουν 30 χρόνια, που είχαν χειρουργηθεί πριν 30 χρόνια να ζουν ακόμα, 40 χρόνια. Υπάρχουν και εταιρείες με follow-up μέχρι και 40 χρόνια. Θα λέγαμε ότι ένας ασθενής θα πρέπει να περιμένει σίγουρα 15 χρόνια ζωής από την αρθροπλαστική του. Φυσικά εξαρτάται και τον ασθενή. Διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει 90% στο 90% των ασθενών ζουν τα υλικά αυτά 15 με 20 χρόνια. Τα υλικά συνεχώς βελτιώνονται.
Και αυτό το οποίο θα πρέπει ο ασθενής να καταλάβει είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθεί την πρόθεσή του, δηλαδή να μην χειρουργηθεί και να το αφήσει. Συνιστούμε έναν ακτινολογικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια. Μάλιστα. Πολλές φορές είτε στο γόνατο είτε στο ισχύο, εάν γίνει εγκαίρος ένας ακτινολογικός έλεγχος και φανεί ότι το πλαστικό μέρος φθείρεται, μπορεί να αλλάχθεί αυτό με μια πολύ μικρή επέμβαση και να κερδίσει ο ασθενής και άλλα χρόνια ζωής. Απλά αυτό θέλει καλή μεταχειρητική παρακολούθηση σε βάθος χρόνου. Πολλοί ασθενείς χειρουργούνται και εξαφανίζονται. Δηλαδή από τους 100 ασθενείς που μπορεί να χειρουργήσουμε. Δεν σας χρειάζεται, αχρίαστο να είστε. Ναι, μόνο ένα 10%, 20% επανέρχεται για follow-up τον δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Συνήθως όλοι μένουν στο follow-up του πρώτου χρόνου. Το δεύτερο ή τρίτο χρόνο είναι πολύ μικρό ποσοστό, έρχεται να ξαναδεί την. Καλό αυτό ή κακό? Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, αλλά καλό είναι να κάνουν. Καλό είναι κάθε 2 χρόνια να παρακολουθεί την πρόθεση. Γιατί περισσότερο επειδή είναι καλά εξαφανίζονται. Ναι. Εκείνη το θέμα, ότι όταν αρχίσει να φθείρεται η πρόθεση. Δηλαδή η πρόληψη πάντως είναι σημαντική, έστω και μεταχειρητικά. Μεταχειρητικά τώρα θα πάρει κάποια αγωγή, φαρμακευτική αγωγή που θα δοθεί από εσάς, κύριε Κουκάκη? Η βασική μεταχειρητική αγωγή σε εμάς είναι η αντιπηκτική αγωγή, που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, τουλάχιστον εμείς στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε αντιπηκτικά. Αυτή είναι απαραίτητη έτσι και λέω για μια θρόμβωση, για μια φλεγμονή. Ναι, την αποφυγή θρομβώσεων. Δίνουμε κάποιο φάρμακο από το στόμα για περίπου 30-35 ημέρες. Ή αν δεν είναι από το στόμα, θα είναι νέες οι οποίες γίνονται στην κοιλιά αντιπηκτικές. Για ένα διάστημα 30-35 ημερών προφυλακτικά για την περίπτωση θρομβώσεων. Τώρα, τι πρέπει να αποφεύγει κανείς όταν κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής του ισχύου? Είναι κάποια restrictions που έχει, κάποιους περιορισμούς που του βάζετε εσείς, κύριε Κουκάκη? Θα λέγαμε το πρώτο 20ήμερο θα πρέπει να είναι προσεκτικός γενικά με τις κινήσεις του. Να μην πέσει κάτω, να μην γλιστρήσει. Υπάρχει κίνδυνο στο πρώτο 20ήμερο, αν κάνει απότομες κινήσεις που μιλάμε τώρα για extreme κινήσεις. Μπορεί να εξαρθρώσει το ισχύο του. Άρα, το πρώτο 20 μέρες θα πρέπει να είναι η κινήση του normal. Θα πρέπει να προσέχει λιγάκι πώς κάθεται, πώς σκύβει. Μετά τις 20 μέρες αυτοί οι περιορισμοί έρονται. Μπορεί να κάνει σκάλες τις πρώτες 20 μέρες, ωστόσο, όσο μπορεί να τις αποφεύγει αυτές, για 20 μέρες καλό θα είναι. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα, θα μπορούσαμε να πούμε, που απευθύνεται συγκεκριμένη τεχνική, κύριε Κουκάκη? Για την αρθροπλαστική ισχύου λέμε, την ελάχιστη επεμβατικότητα. Ελάχιστη επεμβατικότητα, σας είπα, μπορεί να γίνει σε όλα σχεδόν τα ισχύα. Άρα, και να μην είναι δυσπλαστικά τα ισχύα, να μην έχουν υλικά από προηγούμενες επεμβάσεις. Οπότε μπορεί να γίνει, ανάλογα βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία του κάθε του χειρουργού. Σαφώς όλα τα ισχύα δεν είναι το ίδιο. Είναι άλλα πολύ φαρμένα. Ναι, ακριβώς. Έτσι, κάθε ισχύο, αυτό που λέμε, είναι κάθε ισχύο και κάθε γόνατο έχει την προσωπικότητά του. Σαν φθορά και σαν δυσκολία. Όπως και κάθε άνθρωπος άλλο. Παίζει μεγάλο ρόλο οι επεμβάσεις αυτές ελάχιστης επεμβατικότητας να εκτελούνται από γιατρούς οι οποίοι έχουν εμπειρία στη συγκεκριμένη τεχνική, έχουν εκπαίδευση και έχουν και μεγάλα νούμερα αυτών των επεμβάσεων, γιατί η εξάσκηση είναι αυτή που δίνει και στο γιατρό την εμπειρία. Εάν κάποιος ασθενής δηλαδή εμπιστεύεται έναν γιατρό, δεν θα πρέπει να απαιτήσει από αυτόν τον γιατρό να του κάνει την μικρή τομή ή την ελάχιστη επεμβατικότητα. Καλύτερα είναι και ο γιατρός να κάνει αυτό το οποίο γνωρίζει καλά, έστω και είναι η κλασική μέθοδος. Και είναι σημαντικό ότι έχετε κάνει εξειδίκευση στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο και Bath, που γνωρίζετε πολύ καλά όλες τις αρθροπλαστικές γενικά, της ελάχιστης επεμβατικότητας και ισχύου και γόνατος. Ναι, εντάξει, στα κέντρα αυτά έχει ξεκινήσει πριν από εμάς οι αρθροπλαστικές της ελάχιστης επεμβατικότητας και έτσι και σιγά σιγά προχωράει και στη χώρα μας με όλο και πιο ταχεία βήματα. Έχουμε και εμείς εδώ μεγάλα νούμερα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι πλέον από το εξωτερικό. Έτσι. Σε κανένα τομέα, ούτε στο γόνατο, ούτε στο ισχύο. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κουκάκη, και συνεχίσουμε για σας, με εσάς. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Αθανάσιο Κουκάκη. Κύριε Κουκάκη, να συνοψίσουμε λίγο την Minimal Invasive Surgery, THR, Total Knee Replacement.
Total hip replacement είναι ακριβώς. Με την... Και να δείξουμε τις τομές, να συνοψίσουμε φυσικά και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας δείχνοντας την προσπέλαση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, διάφορα ονόματα και αυτά τα ονόματα φυσικά για τους κοινούς θνητούς απλώς ναι, είναι ένα όνομα. Μπερδεύεται ο κόσμος, τι ακριβώς είναι η ορθοπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα. Η ορθοπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα αφορά στην τοποθέτηση της πρόθεσης. Η πρόθεση είναι η ίδια, είτε γίνει με την κλασική μέθοδο, είτε γίνει με την ελάχιστη επεμβατικότητα, είναι η ίδια η πρόθεση. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος προσπέλασης. Εδώ βλέπουμε. Ναι, μπορούμε να εισχωρήσουμε. Οι πιο συνήθεις τρόποι να εισχωρήσεις, να κάνεις την προσπέλασή σου μέσα στο ισχύο είναι είτε από μπροστά, όπως βλέπουμε η πρόστια μικρή μαύρη γραμμή, είτε η πλάγια τομή, είτε η οπίσθια τομή. Είναι τρεις διαφορετικές προσπελάσεις. Ο χειρουργός επιλέγει μία από τις τρεις προσπελάσεις. Έχουν όλες το ίδιο αποτέλεσμα. Εφόσον γίνουν τραυματικά, δεν πειράξει τους μυς, έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Προσωπικά, στο κέντρο μας κάνουμε και τις τρεις προσπελάσεις και αυτό το κρίνουμε εξατομικευμένα για κάθε ασθενή. Μάλιστα. Τώρα, να γυρίσουμε την ιατρική μας σελίδα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα μιας πρωτοπαθής κατάστασης και να πάμε να μιλήσουμε λίγο, κύριε Κουκάκη, για αναθεώρηση. Και όταν λέμε αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του ισχύου, κοινώς revision, γιατί υπάρχουν περιστατικά που κάποιος έχει χειρουργηθεί και θα επανέλθει να χειρουργηθεί πάλι σε εσάς. Ή σε εσάς, ή ίσως να μην είναι και δικό σας περιστατικό. Τώρα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα εκεί, γιατί σίγουρα πρέπει να ανοιχτούν τα πράγματα, πρέπει να βγάλουμε κάτι πριν βάλουμε κάτι άλλο. Θέλετε να μας πείτε γιατί αποτυχάνουν καταρχήν οι αρχικές τέτοιες επεμβάσεις? Ναι, όπως είπαμε ότι οι αρχικές, οι primary, οι πρωτοπαθείς επεμβάσεις που ισχύουν και γόνατος, είπαμε ότι έχουν ένα lifespan, δηλαδή ένα χρόνο ζωής, το οποίο είναι περίπου 15 με 20 χρόνια. Σαφώς σε κάποιους ασθενείς ζουν για πάντα, σε κάποιους όμως ασθενείς αυτές οι προθέσεις χαλαρώνουν στην 20ετία και πρέπει να αναθεωρηθούν, να γίνει δηλαδή μια επανεπέμβαση. Η επανεπέμβαση μπορεί να γίνει πλέον με τα νέα υλικά και στο γόνατο και στο ισχύο. Τα νέα υλικά είναι πλέον προηγμένα και επιτρέπουν την διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων αναθεώρησης, είτε στο ισχύο είτε στο γόνατο, με πολύ καλά αποτελέσματα. Το ίδιο λοιπόν είναι και στο ισχύο. Αναθεώρηση σημαίνει να βγάλεις τα παλιά υλικά του ασθενούς. Συνήθως μπορεί να χαλαρώσει το κάτω μέρος της πρόθεσης ή το πάνω μέρος της πρόθεσης και να αλλάχτει ένα εκ των δύο. Σαφώς αυτό το δεύτερο χειρουργείο είναι τεχνικά πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό. Παρ' όλα αυτά ενθαρρύνουμε οι ασθενείς να το κάνουν εφόσον η γενική τους κατάσταση το επιτρέπει και οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να περιμένουν ένα καλό αποτέλεσμα αυτή την επέμβαση και ένα καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Πείτε μας λίγο τι γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για να καταλάβουμε. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου θα πρέπει ο γιατρός να καταλάβει, να διαπιστώσει ποιο από τα μέρη χρειάζεται να πρέπει να αλλαχθεί. Συνήθως ένα από τα δύο μέρη της πρόθεσης χαλαρώνει, είτε αυτό που είναι στην οικοτηλία πρόθεση που λέμε, το πρόθεμα της λεκάνης, είτε αυτό το οποίο βρίσκεται στο μοιραίο, το μοιραίο στέμ που λέμε. Οπότε ένα από αυτά τα δύο πρέπει να αλλάχτουν. Ο γιατρός ανοιχνεύει ποιο είναι το χαλαρό μέρος και το αλλάζει με ένα καινούργιο, πιο σύγχρονο υλικό. Ο ασθενής παραμένει τον ίδιο χρόνο περίπου στο νοσοκομείο, εκτός και αν είναι δραματικό το ρεβίζ, δηλαδή πολύ ωραίο το χειρουργείο. Στον πλήσιο των περιπτώσεων όμως δεν είναι. Αυτό που θα πρέπει να πούμε και να ξέρει ο ασθενής είναι ότι η αναθεώρηση του ισχύου, σε αντίθεση με την πρωτοπαθή οστεοαρθρίτη του ισχύου, στην αναθεώρηση ο ασθενής δεν πρέπει να περιμένει πολύ προτού την κάνει. Διότι όσο περισσότερο περιμένει και χαλαρώνει το υλικό, οι οστεολύσεις, η διαταραχή δηλαδή των οστών, είναι όλο και μεγαλύτερη και χάνει κόκαλο ο ασθενής. Χάνει οστούν. Οπότε, καλό είναι στην αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχύου να γίνεται πρώιμα στην ασθενή και να μην περιμένει πολλά χρόνια για προτού την κάνει. Και ποια είναι η μεταχειρητική πορεία? Η μεταχειρητική πορεία δεν διαφέρει πολύ από την primary. Θα περπατήσει ο ασθενής την πρώτη-δεύτερη ημέρα. Η νοσηλεία είναι περίπου 3-4 ημέρες. Σε βαριές περιπτώσεις μπορεί να μείνει και μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Θα χρειαστεί όμως οπωσδήποτε μεγαλύτερη μυϊκή ενδυνάμωση, διότι ένα ισχύο που το ανοίγεις δεύτερη φορά, σαφώς δεν περιμένεις οι μύες να ανταποκρίνονται το ίδιο. Άρα η αποκατάσταση είναι λίγο μεγαλύτερη. Μπορεί πολλές φορές να τα ξεπεράσει και τους 2 και 3 μήνες. Μάλιστα, σημαντικά όλα αυτά. Τώρα, μπορεί να κάνει κάτι ο ασθενής για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο? Προληπτικά, δηλαδή, τι προτείνεται σε κάποιον όταν έχει κάνει μια επέμβαση για να μην φτάσει στο σημείο να ξαναχρειαστεί?
Για να μην ξαναχρειαστεί, θα αρθροπλαστική επανεπέμβαση ο ασθενής, θα πρέπει πρώτον το υλικό να έχει τοποθετηθεί σωστά από τον γιατρό. Δεύτερον, θα πρέπει τα υλικά να είναι καλής ποιότητας και η σωστή επιλογή υλικών από εταιρείες οι οποίες είναι χρόνια στον χώρο και μπορούν να υπάρχουν και στον χώρο μέλλον. Και τρίτον, θα πρέπει και ο ασθενής να έχει ανάλογη δραστηριότητα. Σαφώς, ένας ασθενής ο οποίος είναι χειρονάκτης, σηκώνει βάρη, είναι στην ηλικία των 50 ετών, ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες, σαφώς θα φθείρει το ισχύο του πολύ πιο γρήγορα από μια νοικοκυρά η οποία είναι 70 ετών και το χρησιμοποιεί το ισχύο της μόνο για τις εκδρομές και την καθημερινότητά της. Άρα, παίζει μεγάλο ρόλο και η δραστηριότητα του ασθενούς. Σίγουρα, ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει την ανασήκωση μεγάλων βαρών. Γενικώς, ο ασθενής θα πρέπει να αποφεύγει βάρη πέραν των, να σηκώνει βάρη πέραν των 15-20 κιλών. Σημαντικά όλα αυτά μας λέτε. Τελευταία συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε, κύριε Κουκάκη, στους ασθενείς. Τελευταία συμβουλή είναι ότι γενικώς οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από την αρθρίτιδα του ισχύου, εμείς τους ενθαρρύνουμε να ψάξουν τον αντίστοιχο γιατρό, να συμβουλευτούν και υπάρχει λύση στο πρόβλημά τους και πιστεύουμε σε ένα καλό και επιτυχημένο αποτέλεσμα. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κουκάκη, που μας εξηγήσατε και το ισχύο και ένα αναθεωρημένο ισχύο, γιατί σίγουρα είχατε κάποια περίπτωση που είχατε κάνει κάποιον με κλασική μέθοδο και τελικά ήρθε και ξανακάνατε. Εντάξει, τώρα έχουμε πολλές. Τώρα χειρουργούμε ισχύα τα οποία χειρουργήθηκαν πριν από 20 χρόνια. Σαφώς είχαν χειρουργηθεί με άλλες τεχνικές και άλλα υλικά. Και life expectancy είναι 15 χρόνια, είπατε. Ναι, 15-20 χρόνια κρατήσανε τώρα αρκετά. Αυτά τα υλικά χειρουργούμε τώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν στην εκπομπή face to face. Και ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς και σας δίνουμε ένα μήνυμα: μην συμβιβαζόσαστε με τον πόνο. Είτε ισχύο είτε γόνατο, κάντε κάτι γι' αυτό, γιατί υπάρχουν λύσεις. Και υπάρχουν λύσεις πολύ ανώδυνες. Γεια σας από εμάς.